Το θέμα της διάνοιξης του τμήματος της οδού Καραμπατζάκη, που παραμένει πεζοδρομημένο εδώ και τουλάχιστον μία δεκαετία, έθεσε στην Επιτροπή Βιώσιμης Κινητικότητας του Δήμου Βόλου ο εκπρόσωπος του αστικού κτέλ. Πρόκειται για ένα τμήμα τριών οικοδομικών τετραγώνων μεταξύ των οδών Ειρήνης και Αναπαύσεως, που έχει πεζοδρομηθεί από τη Δημοτική Αρχή του Στέφανο Φούσκη, ενάντια σε κάθε λογική σκέψη για την εύρυθμη λειτουργία της πόλης. Ο αντιπρόεδρος του αστικού κτέλ Βόλου, Δημήτρης Ψαριανός, τόνισε ότι πρέπει επιτέλους ο επίμαχος δρόμος να ανοίξει. Ωστόσο, η πρόεδρος της Επιτροπής, Φωτεινή Κοκκινάκη, έσπευσε να κλείσει το θέμα. Θα πρέπει να ανοίξει και το κομματάκι αυτό το μικρό, που λέτε κι εσείς, από το Μεταξουργείο, θα έλεγα εγώ, μέχρι την Λεωφόρο Ειρήνης και στη συνέχεια να κουμπώσει, να ανοίξει και λίγο, να φαρδίνει και λίγο στην Αλαμάνας το κομμάτι, εκεί που είναι τα σπίτια αυτά που πιστεύω ότι έχουν απολωτρωθεί, για να γίνει η άνοδος και η κάθοδος παρόχθια, για να μπορεί όλο το κυκλοφοριακό κουμφούζιο που γίνεται μέσα στην πόλη να μπορεί να πηγαινοέρχεται από την Ζάχου και την Καραμπατζάκη. Η πεζοδρόμηση του επίμαχου τμήματος της οδού Καραμπατζάκη έχει προκαλέσει πολλά σχόλια και αντιδράσεις από την πλειοψηφία των πολιτών, που αδυνατούν να αντιληφθούν γιατί πρέπει σε ένα πολεοδομικό συγκρότημα που ψάχνει ένα γωνίως λύσεις για την άμβλυνση του κυκλοφοριακού προβλήματος να υπάρχει μια μικρή μειοψηφία προνομιούχων που απολαμβάνει τα προνόμια μιας παράλογης απόφασης. Θα ήθελα να γίνει παρέμβαση από τους αρμόδιους φορείς, γιατί είναι κάτι το σωστό και το λογικό. Για το καλό της πόλης, μία που η πόλη αυτή τη στιγμή αναπτύσσεται και έχει γίνει μία μεγάλη πόλη, έχει ενωθεί με τον Καλλικράτη, θα πρέπει η αρμόδια Δημοτική Αρχή να το προχωρήσει το θέμα αυτό για το καλύτερο, το δυνατόν, για την κυκλοφορία των οχημάτων.